Εδώ λοιπόν κοντά μα, όπω σα είπαμε, ο κύριο Γιώργο Τσίπρα, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Τσίπρα. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα. Και ένα άνθρωπο που έχει νομίζω πάρει, έχει παρεθέσει ανοιχτά, υπέρ του κυρίου Κασελάκη. Πώ την είδατε, πώ τον είδατε το πρώτο γύρο, τι λέτε. Ε, ο πρώτο γύρο ήταν μεγάλο γεγονό. Όχι νομίζω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η πρώτη μεγάλη αντικυβερνητική κινητοποίηση στη νέα περίοδο Μητσοτάκη. Σαν δια, δήλωση περίπου. Το Κοιτάξτε, ήταν πολύ, με, ήταν πολύ μεγάλο το, το κομμάτι του κόσμου που συμμετείχε. Σκεφτείτε ότι ταλαιπωρήθηκε αρκετά γιατί δεν ήταν επαρκή οργάνωση. Δηλαδή, υπήρξαν περιπτώσει που περίμενε ο άνθρωπο δύο-δύο μισή ώρε, μεγάλη ηλικία άνθρωποι, και νέοι βέβαια. Ε, άρα, αυτό κάτι δείχνει, κάτι ήθελε να πάει να δώσει σαν μήνυμα. Mm -hmm. Το ενθουσίαζε πρώτα απ' όλα. Την ανθρωπογεγραφία των νέων ψηφοφόρων, των νέων μελών που ψήφισαν τον κύριο Κασαλάκη, την έχετε αναλύσει, θέλω να πω, ήταν. Ε, νέοι άνθρωποι, ήταν μεσαία ηλικία, ήταν μεγάλη ηλικία, ε, έχετε η εικόνα. Στοιχεία για να πω συγκεκριμένα δεν έχω. Ναι. Θα κάποια στιγμή θα φτάσουν, αλλά ήταν ε, όλων των ελληνικών άνθρωποι και νεολαία. Γιατί έγινε Αναχετά αυτό το φαινόμενο, μπορείτε να μα το ερμηνεύσετε. Τι είναι αυτό το φαινόμενο, ένα άνθρωπο από το πουθενά μέχρι προχθέ, μέσα σε τρει εβδομάδε έρχεται και στην πραγματικότητα κάνει μια τεράστια νίκη. Μέσα σε ένα κόμμα που μέχρι πριν λίγο καιρό δεν είχε και τόση άμεση, ούτε μέλο δεν ήταν. Ναι. Έτσι δεν είναι. Τι, πώς το ερμηνεύετε στο φαινόμενο αυτό. Ε, Ήταν η συνέχεια του φαινομένου που είδαμε και στις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή στις βουλευτικές εκλογές φάνηκε να υπάρχει ένα πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Όποιος δεν το βλέπει αυτό είναι τυφλός. Mm -hmm. Έτσι. Δεν, δεν ε, χάσαμε. Το, 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 αποτέλεσμα δεν χάσαμε απλώς, mm -hmm. καταρρεύσαμε. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα, μια τσαντίλα, θυμός. Ε, δεν είναι αυτό που ήθελε ο κόσμος mm -hmm. των πάντων. Mm -hmm. Και νομίζω η συνέχεια αυτό το φαινομένο αυτό που βλέπουμε τώρα με τον Στεφάνο τον Κασελάκη. Δηλαδή μπορεί αυτός ο άνθρωπος να εκφράσει την ανάγκη να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα άλλο κόμμα από αυτό που είναι σήμερα. Μπορεί να αλλάξει δηλαδή όλο το κόμμα αυτό που ξέρουμε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάψει να υπάρχει, θα υπάρχει ένα, άλλο άλλος χώρος, θέση του. Μιλάτε για ένα γερασμένο κόμμα. Ένα κόμμα που κατέρευσε. Ναι. Κατάρευσε, με αυτό είπατε. Ναι. Πώ μπορεί αυτό το κόμμα να πάει ενωμένο την επόμενη μέρα, Καλά. Ενωμένο μπορεί να πάει. Είναι, ε, ε, θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον συγκριτικά με άλλα κόμματα, λειτουργεί πολύ πιο δημοκρατικά. Δεν υπάρχει αυτοκρατορικό δικαίωμα του αρχηγού. Λειτουργούμε με πλειοψηφίε-μειοψηφίε. Mm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ που έχει ορισμένε δομέ, θέσει, στελέχη κτλ. Με βάση νέε προτάσει και άλλε πλειοψηφίε που διαμορφωθούν, θα αλλάξει το κόμμα. Αυτό θέλει ο κόσμο τουλάχιστον. Γι' αυτό το πράγμα ψήφισε τον, Εδώ... τον Στέφανο, τα αλλάξει όλα. η Εδώ, δηλαδή. κύριε Τσίπρα, από ε. την πρώτη αντίδραση τη κυρία Αξιόλου, για παράδειγμα, ο κ. Κασεντάκη περιγράφεται ω μια θολή παρουσία με εύκολε λύσει, με, με, με λόγια άνευ περιεχομένου ουσιαστικά. Αυτό, αυτό είπε η κυρία Αξιόλου, ε, απευθυνόμενη και σε εκείνου που τον ψήφισαν. Νομίζω χρειάζεται να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή. Δεν, ο κόσμο έχει κριτήριο. Η γνώμη είναι ότι ο κόσμο έχει κριτήριο. Αν εξάρτητα αν λαθεύει πολλέ φορέ, από το θυμό του μπορεί να στρέφεται σε λάθο κατεύθυνση. Πάντω έχει κριτήριο ο κόσμο. Δηλαδή κάτι δείχνει όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώθηκε. Δεν. δεν μπορεί να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κάτι δείχνει. Και δεν είναι απλά θέμα προσώπων. Θέλει ένα άλλο κόμμα ο κόσμο. Ψήφισε άλλο κόμμα κυρίω, βέβαια και άλλα πρόσωπα, αλλά κυρίω άλλο κόμμα. Εσεί γιατί το στηρίξατε τον κύριο Κασελάκη, δηλαδή, τι είδατε πάνω σε αυτή την προσωπικότητα και το στηρίξατε, που δεν βλέπετε, α πούμε, στην κυρία Χτσιόγλου, σε άλλα στελέχη που έχουν μεγάλη εμπειρία. Γιατί γιατί χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγίνει αυτό που ήταν και σε πολύ καλύτερε βάσει από πριν, δηλαδή να είναι ένα κόμμα που μπορεί να εκφράσει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Με τα χαρακτηριστικά που είχαμε. Βλέπετε ένα νέο Τσίπρα, δηλαδή πάρει... σε μια άλλη εκδοχή, σε μια άλλη ε, τώρα, μην μη το πάμε σε εκεί. Μη το πάμε εκεί. Εγώ, είναι μια προσωπικότητα και ένα άνθρωπο που καταρχήν το θέλει η καρδούλα του να γίνει κάτι άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θέλει αυτό που λέει να ξαναδιεκδικήσει την εξουσία. Ναι. Θέλει να κάνει μια μαχητική αντιπολίτευση και στο πρόσωπό του εκφράζεται αυτή η διάθεση του κόσμου mm. προ τον παρόν. Τότε... Έχει ικανότητα. Θέσει έχει. Άποψη έχει. Γιατί, για παράδειγμα, στο θέμα τη θητεία πήγε και ήρθε. Στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, επίση πήγε και ήρθε. Μία ναι, μία όχι. Θέσει έχει. Γιατί εκεί στηρίζεται και η κριτική που δέχεται από του υπόλοιπου υποψηφίου και από τον κύριο Τσακαλώτο. Ο κύριο Τσακαλώνα είπε. Το πρόσωπο ξεπέρασε την ουσία. Το Instagram ξεπέρασε την πολιτική. Ναι. ναι με τη διαλογική θα μπορούσε να ρωτήσει κανεί λίγο γενικότερα τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια θέσει είχε ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά. Mm. Είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει. Γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο πώ κινηθήκαμε σε μια σειρά ζητήματα. Ε, έχει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώ σαν Ο Στέφανο Κωσελάκη κατέβηκε υποψήφιο Επικρατεία. Άρα αποδεχόταν γενικά αυτό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί ξεκινάμε όλοι. Δηλαδή δεν είμαστε στο κενό, δεν ξεκινάμε από ένα λευκό πίνακα, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Ναι. Και σε επίπεδο θέσεων και σε επίπεδο λειτουργία, δομών δηλαδή, mm. Ναι. περισσότερη δημοκρατία με στο κόμμα και άρα να εκφραστεί η κοινωνία, ο απλό άνθρωπο. Ναι. Αυτή mm. απλό άνθρωπο. κάποιε θέσει που, πώ να το πει κανεί, ενόχλησαν, παραξένευσαν, θύμιζαν πολλάκι, δηλαδή αυτό που είναι το ξεδόντιασμα. Των, των, των δικαστών και των δημοσιογράφων, εσά σας εκφράζει αυτή η θέση, είναι μια σωστή θέση αυτή σήμερα από έναν σύγχρονο νέο άνθρωπο. Να ξεδοντιάσει, ας πούμε, τους θεσμούς. Με ποια έννοια. Δεν Άλλο κα... να πει να βοηθήσει, να αλλάξει, να καλυτερεύσουμε του θεσμού, να βαθύνουμε τι θεσμικέ λειτουργίε, μάλιστα. Να πει να ξεδοντιάσω. Δεν είπε κανεί να ξεδοντιάσει του θεσμού. Ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη δικαιοσύνη και πρέπει να υπάρξουν μεγάλε το ΜΕΣ. Mm -hmm. Δηλαδή δεν μπορεί με κάποια φτιασιδόματα να συνεχίζεται μια κατάσταση που είναι εξαιρετικά προβληματική για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου και την οικονομία. Mm -hmm. Έτσι που λειτουργεί σήμερα η δικαιοσύνη. Mm -hmm. Κανεί δεν είναι ικανοποιημένο. Πιθανό να είναι το 1%. Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. Που mm -hmm. από αυτήν την κατάσταση. Μα αυτό και η κυβέρνηση το λέει. Η κυβέρνηση θέλει αλλαγέ στη δικαιοσύνη και προανήγγειλε αλλαγέ στον Πρωθυπουργό. Ε, αυτό το λέμε όλοι μα. Ότι εντάξει. υπάρχουν θέματα στη δικαιοσύνη και με την απονομή και με την ταχύτητα και ζητήματα. Υπάρχουν. Δεν λέει κανεί όχι. Αλλά το να λέει ένα αρχηγό, εγώ θα ξεδοντιάσω τη δικαιοσύνη ή παλιά που μα έλεγε ο Πολάκης, θα πλακώσω αυτού, θα δύρω του άλλου, να μπω στου αρμού. Δηλαδή αυτή η ρητορική θυμίζει λίγο πολλά και έχει παραξενέψει έναν κόσμο αυτό. Και ο Πολάκη βγαίνει από πίσω ω υποστηριχτή μην και τέλο πάντων υπερθεματίζει. Μην τα όλα. Οι αρμοί τη εξουσία έχουν πρόβλημα. Εγώ δεν ήμουν τη άποψη. Μην μιλάμε για αρμού. Οι αρμοί είναι το κράτο. Το κράτο ανήκει στον κόσμο, ανήκει στην κοινωνία. Πρέπει να αλλάξουν οι αρμοί τη εξουσία. Mm -hmm. Όχι να ελέγχονται, να αλλάξουν. Mm -hmm. Να είναι περισσότερο κοντά στι ανάγκε κοινωνία και του κόσμου. Δεν είναι κακό πράγμα να μιλάει κανείς για τους αρμούς εξουσίας. Ναι. Πώς, γνωστό, πώς, άλλο, μιλάς, πώς, πώς, κύριε. μιλά, μιλάει έξι μαζί, κακό δεν είναι τίποτα. Ωραία. Ούτε υπάρχουν ταμπού, για όλα μιλάμε. Γιατί κλωτσάει και, για μιλάμε για υπάρχουν υπάρχει τεράστιο ε, πρόβλημα. Δηλαδή, κλωτσάει ναι. ναι. και η εικόνα. Ένας υποψήφιος που έρχεται από το Μαϊάμι, που εμφανίζεται να είναι... Ε, που γνωρίζει τον καπιταλισμό από μέσα, λίγο εφοπλιστή, λίγο επιχειρηματία, να υιοθετεί ρητορική Πολάκη και να συμπορεύεται με τον κύριο Πολάκη, δημιουργεί μια αντιφατική εικόνα. Τι ορίστε, ή, ή παντρεύονται αυτά τα δύο. Και στη διάρκεια τη κυβερνητική μα θητεία, και μετά είχα την ευκαιρία να μιλήσω με πολλού ανθρώπου που ήταν στο εξωτερικό. Χειμώνε Έλληνε και ξένου. Ναι, ναι. Οι οποίοι τύχαινε να έχουν μια σμήνυη γνώση του πώ λειτουργεί η Ελλάδα. Ναι. Δεν θέλω να σα πω το τι λέγανε ναι. για πολλέ πλευρέ εδώ μέσα στη χώρα που κάνουμε σαν να συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα στο πώ λειτουργούμε σε πολλά. Κομμάτι, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Άρα δεν είναι, δεν είναι αυτό το που λέτε. Δεν είναι ένα τρόπο ομιλία που είναι λίγο επιθετικό κτλ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη χώρα. Mm -hmm. Έτσι, τα, και... Ο τρόπο που μιλάμε ήπιο είναι. Και χρειάζονται παρεμβάσει. Προφανώ. Ο, ο κύριο Αλέξης Αλέξη Τσίπρας λείπει από αυτό το χώρο, Όχι, καθόλου δεν λείπει. Ο Αλέξης... Δεν είναι πια αρχηγό του κόμματο, δεν θα είναι αρχηγό του κόμματο, τουλάχιστον για το ορατό μέλλον. Είναι <συσίλιο> προφανέ αυτό. <συσίλιο> είναι παρόν. Δεν νομίζω ότι είναι μια αποστράτευση του τύπου, <συσίλιο> τι είναι από τώρα, του Κώστα Καραμαλή ή κάτι τέτοιο αντίστοιχα στη Νέα Δημοκρατία. <συσίλιο> <συσίλιο> και ελπίζω να παίξει και περισσότερο ρόλο στο μέλλον. <συσίλιο> Όχι, είναι παρόν, Όχι, <συσίλιο> ένα λεπτό <συσίλιο> να το ρωτήσω. Διαφορετικά αυτό πρώτα ο Δημήτρη. Ο κ. Κασελάκη, αν εκλεγεί, θα ζητήσει από τον Αλέξη Τσίπρα να αναλάβει κάποιον ρόλο που ε, θα αρμόζει και στην, και στην, ιστορία του και στη διαδρομή του ε, και στο πολιτικό του μέγεθος. μέγεθο. Οποιοδήποτε και να εκλεγόταν, δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να μην θέλει τον Τσίπρα, τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή μέσα στο, στο, στο προσκήνιο. Για τον κύριο Κασελάκη. Θα, που το φόβω. τον εκλεγόταν. Κασελάκη νομίζω είναι βέβαιο. Ναι. Θα ζητήσει. Θα ζητήσει. Προφανώ. Το θέμα τη. Το, ότι ο γεγονό δηλαδή ότι δεν είναι βουλευτή ο κύριο Κασελάκη είναι ένα πρόβλημα. Σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερο να είναι βουλευτή. Δεν, mm. δεν το συζητάμε, mm. αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το κύριο. Δηλαδή αυτό που παίζει ρόλο, ότι είναι κριτήριο για το οποίο θα επιλέξουμε mm. αρχηγό. Υπάρχει τρόπο να μπει στη Βουλή, Δεν το ξέρω και δεν θέλω να πω πράγματα. Ε, και δεν ξέρουμε και πότε θα γίνουν οι mm. εκλογέ. Mm. Μπορεί να μην γίνουν τέσσερα χρόνια, μπορεί και να και έτσι, έτσι, Αυτό πέντε, το ξέρει αλλά... κανεί. Ναι, Εδώ ο κ. Κασουλάκη έχει υποσχεθεί κάτι. Να το πω έτσι. Ε, mm. ε, 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 υποσχεθεί εντό Ότι εγώ μπορώ να χαιρετήσω το Μητσοτάκι. Ναι. Εγώ έρχομαι να αλλάξω το ΣΥΡΙΖΑ, να δώσω νέα πνοή, νέα ζωντάνια, νέα προοπτική και να κερδίσω το Μητσοτάκι. Ναι. Πιστεύετε ότι ο κ. Σαρδάκη όντω μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκι, τον κ. Μητσοτάκι έτσι όπω είναι τώρα ε, οι δύο πολιτικέ ε, οντότητε, τα δύο πολιτικά μεγέθη. Ωραία, στο πάντη σου εξή. Εγώ πιστεύω ότι τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, επειδή δεν υπήρξε, όχι απλά δεν ήταν αποτελεσματική, ήταν αποτυχημένη η διαχείριση σε πολύ μεγάλα σοβαρά ζητήματα και κρίσει εξωγενεί που διέχτηκε η χώρα μα. Θα έπρεπε να υπάρχει μια αντιπολίτευση που να δώσει μια διαφορετική απάντηση, να πιστεί ο κόσμο να κρατήσουμε τι προηγούμενε εκλογέ. Mm -hmm. Εξ αυτού και μόνο, σα απαντάω ότι προφανώ αυτό μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει πολύ καλύτερα με τον κύριο Κασελάκη. Mm -hmm. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώ έπρεπε να έχει γίνει ήδη αυτό το πράγμα και μπορεί να γίνει mm -hmm. με έναν τρόπο. Αντίστοιχο μεταξύ των δύο μπορεί να γίνει. Πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Δεν έχει τεθεί πάνω στο τραπέζι. Είχε τεθεί το θέμα του debate πριν. Ναι. Mm. Πριν εμφανιστεί, όταν ήταν οι πέντε του. Δηλαδή τώρα, το παιδογείο... τώρα λέμε, το ζήτησε χθε. Ζητή, από την, Το ζήτησε ο κ. Παπαδημούλη, ο οποίο έχει ταχθεί και με την κυρία Χτσιόγλου. Ε, Καταλαβαίνουμε ότι έχει συζητηθεί σε κάποια γραφεία. Εσεί τι θα λέγατε. Θα μπορούσε να γίνει την πέτα, αλλά δεν, δεν έχει συζητηθεί. Λέει το τόπο ο κ. Παπαδημούλη mm. δεν λέει κάτι. Μας... έχει ο κ. Κασελάκη απέναντι στην κυρία Χτσιόγλου. Με αφήσεις. την έννοια ότι ο κ. Χτσιόγλου έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει ολοκληρωμένε θέσει, έχει ένα πολιτικό κεντρικό αφήγημα. Μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. λεπτάκι. Ολοκληρωμένε θέσει. Με ό,τι στραβό έχουν οι πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, έχει συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τι έχει κυρία ούτε ο κ. Κασελάκη. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ακόμα. Το θέμα είναι τι χρειάζεται να αλλάξει και σε επίπεδο θέσεων και σε επίπεδο δομών και λειτουργία, για να πάμε μπροστά και να μην γυρίσουμε προ δηλαδή, τα πέρα. Δηλαδή, προ τα πού θα, θα μετακινηθεί ο, ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά. Α πούμε, στο πολιτικό φάσμα, όπω το ξέρουμε εμεί με, με όρου παλιακού, α το πούμε. Θα μετακινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει προ το κέντρο περισσότερο. Θα πάει προ δύο κατευθύνσει. Mm. Και προ μια πιο μαχητική αντιπολίτευση που θα mm. μπορέσει να ξαναδιεκδικήσει στην εξουσία και θα πάει και προ την κατεύθυνση να αγκαλιάσει περισσότερο κόσμο. Περισσότερε yeah. κοινωνικέ yeah. Άρα θα ανοίξει, Αυτό πολιτικά, αυτούμε. αν θέλετε, yeah. να είναι αυτό που λέτε προ το κέντρο. Άρα αυτούμε. ο στόχο yeah. είναι και να καταπιείτε πολιτικά το ΠΑΣΟΚ. Ενώ, το να, να το πιέσετε, πα προ mm. το κέντρο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο κενό κεντροαριστερά στη χώρα μα mm. και αριστερά και κεντροαριστερά. Αυτή mm. είναι η πραγματικότητα. Έχουμε φτάσει από τον δικομαντισμό σε ένα ενάμιση κομματισμό που τον δικομαντισμό. Ήταν στρατηγική του, του κ. Μισουτάκη. Σε αυτό το κατάφερε. Ε, αυτό πρέπει να αλλάξει. Mm. Πρέπει να εκφραστεί ένα πολύ μεγάλο μέρο τη κοινωνία, σχεδόν μισή κοινωνία στην Ελλάδα παραδοσιακά, που σήμερα δεν εκφράζεται. Το Πασόκ δεν θα καταφέρει ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα χρειάζονται κάποιοι μετασχηματισμοί στον χώρο να. αυτό. Τώρα να, να το φάμε, τι να θα το φάμε. Κύριε, κύριε Τσίπρα, ένα ακόμη που έχει πει ο κύριο Κασελάκη ήταν ότι θα του χαλάσω τα μαγαζιά του. Για το αντίθετο. Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είχε πει. είχε μαγαζιά ο ΣΥΡΙΖΑ στο εσωτερικό του που του έκαναν τελικά κακό, που τον πλήγωσαν ναι, είχε μαγαζιά ναι, και έχει μαγαζιά. <Συμί> θα διαλυθούν αυτά την Κυριακή το βράδυ, αν κερδίσει ο κ. <Συμί> Κασελάκη. Την Κυριακή το βράδυ θα διαλυθούν. <Συμί> Αργότερα. πρέπει για να Πάμε και στο συνέδριο. Το ανήκαν σε αυτά τα μαγαζιά. Ε, τώρα δεν θέλω να κάνω τι κρίσει. Είμαστε πριν το δεύτερο γύρο. Γενικά όλοι, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μα. Πολλά από τα πρόσωπα που στηρίζουν την έφη Αξιόγουλ, ναι, είναι ανήκουν σε αυτά τα μαγαζιά. Στα μαγαζιά που πλήγωσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Μα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα